Να δούμε την ελευθερία της Σπυράκη, γιατί η λογική του κλεισίματος των δημοτικών ήταν όχι γιατί τα παιδιά διασπείρουν τον ιό τόσο πολύ. Όχι, για να περιορίσουμε την κίνηση, την κινητικότητα των συνοδών των, των παιδιών. Ένα ελευθερία και βλέπω και το γεμπακά στην Πάτρα. Καλημέρα, Νίκο, και σε σένα. Λοιπόν, καλημέρα. Εμείς βρισκόμαστε στη συμβολή των οδών Φιλελλήνων και Βασίλης Σαμαλίας. Εδώ με τη βοήθεια του Νίκου του Μαρκεζίνη θα δείτε ότι υπάρχει αρκετή κίνηση στον δρόμο. Όχι βέβαια η ίδια εικόνα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, που ήταν και η πρώτη μέρα ουσιαστικά για τους εργαζόμενους που πήγαιναν στις δουλειές τους επί του δεύτερου lockdown. Εδώ βλέπετε λοιπόν τους άνδρες της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιούν ελέγχους, ζητάνε το χαρτί, την βεβαίωση μετακίνησης και την ταυτότητα. Να πούμε επίσης το εξής, ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρήθηκε έντονα σήμερα. Μας είπαν οι αστυνομικοί ότι υπήρχαν πολλές βεβαιώσεις οι οποίες δεν έφεραν σφραγίδα. Αυτές οι βεβαιώσεις, παιδιά, να ξέρετε ότι είναι άκυρες. Και φυσικά βεβαιώνεται πρόστιμο 300 ευρώ. να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε. Αυτό είναι σημαντικό που μας λες, ότι είναι άκυρες οι βεβαιώσεις χωρίς σφραγίδα. Γιατί δρόμο, πολλοί λαμβάνουν την βεβαίωση μέσω υπολογιστή. Θα πρέπει να προσέξουν να υπάρχει σφραγίδα του εργοδότη. Σκαναρισμένο δηλαδή, να είναι και περασμένο, μην του στείλουν τη βεβαίωση χωρίς τη σφραγίδα. Σωστά. Και φάνε πρόστιμο οι άνθρωποι 300 ευρώ. Όχι, όχι. Όλες οι βεβαιώσεις πρέπει να έχουν σφραγίδα. Και μάλιστα επειδή μία κυρία, την οποία σταμάτησαμε προηγουμένως, ήταν νοσηλεύτρια. Για κάποιο λόγο δεν τη είχαν βάλει σφραγίδα. Και χρειάστηκε να πάρει τηλέφωνο στο νοσοκομείο στο οποίο εργάζεται, προκειμένου να τους βεβαιώσουν από την διοίκηση ότι η συγκεκριμένη βεβαίωση την οποία έφερε ήταν έγκαιρη. Για να μην φάει πρόστιμο. Πάντως αυτή είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Εδώ βλέπουμε κίνηση στον δρόμο. Για να μην φάει εδώ βλέπουμε μεγάλη κίνηση. Για lockdown έχει δηλαδή. Αρκετή κίνηση. Το Σαββατοκύριακο δεν είχε αυτή την εικόνα η Αθήνα, ούτε η Θεσσαλονίκη, αλλά εδώ Δευτέρα πρωί βλέπουμε πάρα πολύ κίνηση. Είσαι στην Αμαλία, έτσι δεν είναι? Να σας πω και κάτι. Σας πω και κάτι τελευταίο, άμα μου επιτρέπετε, ότι η χθεσινή εικόνα την οποία αντικρίσαμε στην Μαρίνα Φλίσβου, όπου λίγο ο καλός καιρός, λίγο ότι ήταν Σαββατοκύριακο και ο κόσμος ήθελε να ξεδώσει με κάποιο τρόπο, προβλημάτισε την ελληνική αστυνομία. Και μάλιστα, ενδεχομένως να δούμε και νέα μέτρα. Το είχαμε πει και στο δελτίο μας μέσα Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, η εικόνα της Κυριακής προβλημάτισε ιδιαίτερα την ελληνική αστυνομία, αλλά η οποία αναμένεται να πάρει αποφάσεις. Να θυμίσω ότι ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι στο κωδικό 6 η αστυνομία θα είναι λίγο πιο ανεκτική σε ό,τι αφορά στην άθληση και τη βόλτα. Αρχικώς. Βέβαια, μετά ήρθε η καραντίνα. Μετά ήρθε από τις 9 η ώρα μετά και μόνο με 3 κωδικούς. Σωστά.